Είμαι ο Δημήτρης Παπαζημούρης από το Κουτσίνα Καρούσο και θα σας δείξω πόσο εύκολα μπορείς να δέσεις μια σάλτσα χρησιμοποιώντας βούτυρο. Κάποιες φορές σε μαγειρευτά φαγητά η σάλτσα μπορεί να βγει υδαρή, πολύ ρευστή και αραιή. Ένας εύκολος τρόπος να τη δέσουμε, ενώ παράλληλα την νοστιμίζουμε και δημιουργούμε και μια μεταξένια υφή, είναι η κλασική γαλλική τεχνική, χρησιμοποιώντας ρου. Για να κάνετε ρου, χρειάζεστε ίσες ποσότητες σε όγκο, όχι σε βάρος, από αγνό αγελαδινό βούτυρο και αλεύρι. Σε χαμηλή ένταση λιώνετε το βούτυρο στην κατσαρόλα. Μόλις λιώσει, ρίχνετε το αλεύρι και το δουλεύετε με το σύρμα, ώστε να γίνει μια ενιαία πάστα που στη γαλλική μαγειρική ονομάζεται ρου. Όταν τα δύο υλικά γίνουν ένα, αρχίστε να βάζετε μέσα στο ρου την αραιή σάλτσα από το φαγητό σας. Η χημική ένωση του αλευριού με το βούτυρο επιτρέπει την αργή ενσωμάτωση κάθε υγρού χωρίς να δημιουργηθούν σβόλοι, εφόσον δουλεύετε βέβαια αδιάκοπα τη σάλτσα με το σύρμα. Όταν πλέον έχετε μια σχετικά πηχτή σάλτσα, την ρίχνετε πίσω στην κατσαρόλα με το φαγητό σας και ανακατεύετε πάντα σε χαμηλή φωτιά. Σε λίγα λεπτά όλη η σάλτσα σας θα είναι ενιαία, δεμένη και με βελούδινη μεταξένια υφή που της χαρίζει ο συνδυασμός του αγνού φυσικού βούτυρου με το αλεύρι. Για να μην μπούμε για ένα μικρό άλμα στην νοστιμιά. Ένα μικρό λιχουδιαστό μυστικό από το Λούρπακ και το Κουτσίνα Καρούσο.